Τρία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια να θυμηθώ τα ονόματά σας, θα με βοηθήσετε λίγο. Ελένη. Στέλλα. Στέλλα. Μάγδα. Μάγδα. Ελένη. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, καταρχήν. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα, που είστε σήμερα εδώ. Λοιπόν, φτιάχνετε υπέροχα βραχιολάκια και οι τρεις μαζί. Ναι. Ποια είναι η πρώτη ιδέα, θέλω να μου πείτε. Πρώτα ξεκίνησα από εδώ, κύριε. Α, να πω βέβαια ότι είστε αδερφές, έτσι. Ναι, είναι το απαραίτητο. Την απαραίτητη χωρίς να μοιάζουμε, είμαστε αδερφές. Από χρόνια ασχολιόμουν εγώ με τα κατασκευαστικά, με διάφορα είδη. Το μπιζού πάντα μ' άρεσε και ψαχνόμουν. Και μετά σιγά σιγά σχόλησα και το μικρόβιο. Αφού το κάνετε παράλληλα με τις δουλειές σας, δηλαδή έχετε κάθε μία τη δουλειά της και συναντήσετε κάποιον. Δεν είχαμε δουλειά γι' αυτό. Το κάνουμε σαν επάγγελμα δηλαδή πλέον. Το είχαμε σαν χόμπι. Η Έλληνα έχει μάθει και ψηφιδωτό, βιτρό, έχει μάθει περισσότερο στην κατασκευή πάνω. Είναι το ταλέντο της οικογένειας, λένε. Μάει, ήμουν του καλλιτεχνικού πάντα. Και τι σχόλησε σιγά σιγά και ποια σκέφτηκε και είπε να κάνουμε βραχιολάκια ή να κάνουμε τέτοια διάφορα κοσμήματα χειροποίητα για τις γυναίκες. Είπαμε, ήδη το φτιάχναμε. Άρχισαν οι φίλες, ρωτούσαν, ενδιαφερόντουσαν, κάνε μου και εμένα. Και σιγά σιγά τις βάζω και αυτές στη δουλειά. Μάθαμε και εμείς. Και λέω, θα ξεκινήσουμε. Ποιο από όλα αυτά μας έχετε φέρει σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά όλα και πάρα τα φτιάχνουμε εμείς. Ποιο σου αρέσει εσένα. Εμένα θα σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι. Αυτά καταρχήν είναι. Ναι, εντάξει, αυτά είναι και πολύ στη μόδα τώρα. Το οποίο είναι το μακραμέ, με την ποντικό ουρά λέγεται αυτό το σκηνή συγκεκριμένα. Και τελειώνει σε λυσιδίτσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι καλοκαιρινό. Ναι, για το χρώμα του βέβαια. Και τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία. Να το φορέσουμε για λίγο πάνω σου να το δεις. Να μου το φορέσετε. Αλίμονο. Και αυτό ήρθαμε να σας γεμίσουμε με μπιζού. Ωραίο που είναι το κίτρινο χρώμα. Το κίτρινο είναι ωραίο και αυτό πάει πάρα πολύ ωραία. Με αυτά εδώ που φοράς. Πανέμορφο και κάνετε και για το λαιμό. Ναι, αυτό είναι σε όνυχα οι πέτρες. Δηλαδή σε ημιπολίτιμο λίθο. Οι πέτρες του απλά είναι καλύτερες. Θα σας ρωτήσω να φτιάχνουμε κιόλας με αυτά φήμο. Εδώ είναι τα φήμο, που είναι κάτι σαν πλαστελίνη, που φτιάχνεται όλο το λουλουδάκι ξεχωριστά με το χέρι. Το ψήνεται αυτό. Αυτό ψήνεται. Το πλάθεις και το ψήνεις, το δίνεις στο σχήμα που θέλεις και το ψήνεις. Και μετά το κάνεις σε ό,τι θέλεις. Και αυτά εδώ είναι τα πιο εμπορικά κομμάτια, γιατί καλή τέχνη. Α, δεν πειράζει. Έλα από εδώ. Λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι λίγο σε αυτά, γιατί τα βλέπω και μερικά έχουν και πολύτιμες πέτρες και μερικά έχουν και διάφορα πολύ εντυπωσιακά μπαρμπαδελάκια πάνω. Είναι οικονομικά ή είναι λίγο έτσι. Για να μπορούμε να κάνουμε κάτι οικονομικό. Για οικονομικό. Πόσο για να βγούνται, γιατί μου βάζει πολλά. Αυτά φορτούν. Δηλαδή, εγώ σήμερα ντύθηκα λατέρνα. Βέβαια δεν βγαίνω έτσι και πάλι. Με όλα αυτά. Δες τι ωραία που είναι όμως. Ναι. Και πιο πολλά φορτούν. Σήμερα δηλαδή βάλαμε λίγο παραπάνω για να τα δείξουμε εδώ πέρα. Όταν βγαίνετε έξω το βράδυ. Όταν βγαίνετε έξω το βράδυ, ποια φοράτε πιο πολλά, ας πούμε. Από εδώ η κυρία που ξεκίνησε την κατασκευή. Μπορεί να βάλω πολλά, μπορεί να μην βάλω και τίποτα. Ναι, εγώ σε βλέπω εσένα να κάνω άλλο μια λίγη το μάτι. Μία φορά γιατί είστε και τρεις και υπερδύναμοι. Και νομίζω ότι. Σε βλέπω, νομίζω είσαι πιο έντονη προσωπικότητα από τις τρεις. Είμαι μεγάλη γι' αυτό. Τώρα μας ρίχνει, Ελενίτσα. Ενώ έντονη. Επειδή είναι συνονόματι, δηλαδή κατευθείαν να την αφήσω. Όχι, το έντονο δεν είναι κακό. Από πού είστε, χωρίς από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, Θεσσαλονίκη είμαστε. Συνάδελφοι είναι το πατρικό μας. Αλλά μένουμε και στη Χαλκιδική, στα Φλωρινά. Απάντησε με έχουμε μετακομίσει εκεί, παντρευτήκαμε εκεί και μετακομίσαμε και μένουμε ιδίω στα Φλωρινά μόνιμα. Ιδίω στα Φλωρινά, βρήκατε και δύο γαμπρού από τα Φλωρινά. Ναι. Αφού κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε Φλωρινά και κάθε Σαββατοκύριακο. Φέτο το καλοκαίρι θα με φιλοξενήσετε πώ και βρήκα. Λοιπόν, κορίτσια, θα την αλλάζατε την. Θα την αλλάζατε ποτέ ξανά από τα Φλωρινά, από τη Χαλκιδική να έρθετε εδώ. Εγώ δεν θα το άλλαζα. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ ούτε τη λεωφορεία, ούτε τι τάσει, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε το παρκάρισμα. Άλλωστε. Δεν μπορώ. Ναι. Εγώ πάλι δεν θα πήγαινα στα Φλωρινά να μείνω μόνιμα. Εσύ. Είμαι μια χαρά στη Θεσσαλονίκη. Και ποτέ, ποτέ μιλές ποτέ. Να στείλω πολλά για να στείλουμε στα Φλωρινά τα αγαπημένα. Στα Φλωρινά, στην Άνω Πόλη. Δώστα, πέστα εδώ. Στην οικογένεια που μας βλέπει. Σε όλους τους πελάτες μας, στο διαδίκτυο, στο κατάστημά μας. Σε όλους. Και τη διεύθυνση. Να πούμε και μπορούν να μας βρουν στα www.elmamay.gr. Εκεί πέρα θα βρούνε όλα τα προϊόντα μας, χειροποίητα και μη. Κορίτσια, θα δώσετε και δωράκια από ό,τι έμαθες αγαπημένες μας τηλεθεατές. Πόσα θα δώσουμε?
Πέντε τηλεθεάτρες θα κερδίσουν από ένα βραχιολάκι. Πέντε τηλεθεάτρια, στείλετε τα μηνυματάκια σας. Κόρα, αφήνετε ένα κοινό τη λέξη βραχιολάκι, το ονοματεπώνυμό σας, στο 54991 για να δούμε ποιες είναι αυτές οι πέντε τηλεθεάτρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να σας ευχαριστούμε. 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 Να σας ευχαριστούμε.